Ανάπτυξης, το ΕΠΑΝΕΚ. Θα συνδεθούμε τώρα με τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Είναι μαζί μας μέσω Skype για να δούμε αυτό το ζήτημα, το οποίο αναδεικνύει το κίνημα αλλαγής και ο ίδιος με δηλώσεις του. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Καλησπέρα σε όλους. Να δούμε λοιπόν το θέμα του ΕΣΠΑ, κύριε Υπουργέ, και βεβαίως είναι ένα ζήτημα μεγάλο για τη χώρα. Είναι αυτό το αναπτυξιακό εργαλείο που όλοι αναζητούμε και όλοι ευαγγελιζόμαστε, αλλά τελικά τι γίνεται? Εσείς λέτε ότι επί συνόλου 19,15 δισεκατομμύρια ευρώ οι εκταμιεύσεις τελικά από το ΕΣΠΑ φτάνουν τα 3,1 δις ευρώ, δηλαδή ποσοστό 15,92%. Αναφέρεται ότι δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ στους δικαιούχους μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2017 από το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, και λέτε στην ουσία ότι τα έργα αυτά τα οποία λέει η κυβέρνηση ότι έχουν προχωρήσει με το ΕΣΠΑ ήταν στην ουσία τα έργα τα οποία είχε προχωρήσει η προηγούμενη κυβέρνηση. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα εμείς κάνουμε μια τεκμηριωμένη πρόταση πάνω σε αυτά που συμβαίνουν. Δηλαδή κάνουμε κριτική συν πρόταση, αναδεικνύουμε ποιο είναι το πρόβλημα για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Πρώτον, η διαδικασία αυτή που έχει γίνει είναι των phasing έργων, δηλαδή είναι έργα τα οποία είχαν προετοιμαστεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και είχαν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ολοκληρωθούν στα μέσα της νέας προγραμματικής περίοδου. Αυτά ήταν τα περίπου 3 δισεκατομμύρια. Ήταν πολύ μεγάλα έργα. Όταν αυτά τα έργα τελείωσαν, σταμάτησαν να πέφτουν χρήματα στην αγορά. Γιατί το λέμε αυτό? Δεν είναι δικό μας θέμα. Θα είδατε ότι το Υπουργείο στην τεκμηριωμένη κριτική μας και πρότασή μας δεν απάντησε. Και δεν απάντησε γιατί ήδη έχουν κάνει ανάλογο αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλα αυτά τα ζητήματα είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, για να καταλάβετε, το 2015, είναι 3 χρόνια τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ήταν έτοιμο όλες οι προσκλήσεις. Οι προσκλήσεις βγήκαν και λόγω 2 προβλημάτων, σήμερα κανένας επιχειρηματίας που θέλει, νέος επιχειρηματίας που θέλει να μπει σε αυτές τις δράσεις, δεν έχει πάρει μέχρι 31 12 17 ούτε ένα ευρώ. Αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς, γιατί δεν υπάρχει ένας που να έχει βγει και να πει ότι έχει πάρει ένα ευρώ. Γιατί προκαλείται αυτό? Εμείς λέμε γιατί προκαλείται αυτό. Για 2 λόγους. Πρώτον, για την ανανικανότητα της κυβέρνησης, την πολιτική ανανικανότητα. Δεύτερον, 2 θέματα. Το σύστημα που είναι το σύστημα που αφορά την πληρωμές αυτών των έργων και το έχει το Υπουργείο Ανάπτυξης εδώ και 3 χρόνια, δεν μπορεί να φτιάξει ένα τέτοιο σύστημα. Και δεύτερον, ο νόμος Σπίρτζη, ο οποίος έχει δημιουργήσει χιλιάδες μα χιλιάδες προβλήματα σε περιφερειακά, τομεακά, ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα έργο. Δηλαδή, στην πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα τα 3 τελευταία χρόνια, η κυβέρνηση από τη στιγμή που ανέλαβε η ίδια δεν έχει κάνει κάτι για να πέσουν χρήματα στην αγορά. Τι προτείνει λοιπόν το κίνημα αλλαγής? Ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση και ποια είναι τα εμπόδια που πρέπει να έρθουν, έτσι ώστε να μην μιλάμε τελικά για μια χαμένη ευκαιρία όταν αναφερόμαστε στο ΕΣΠΑ αυτό? Πρώτον, να λύσει τα 2 προβλήματα βασικά με τον νόμο Σπίρτζη, το οποίο το ζητάνε όλοι οι φορείς. Το δεύτερο, να φτιάξει επιτέλους ένα πληροφοριακό σύστημα στη ΜΟΔ. Η ανικανότητα, όταν δεν μπορείς να φτιάξεις ένα πληροφοριακό σύστημα στη ΜΟΔ, καταλαβαίνετε τι μπορεί να συμβεί. Τρίτον, να ενεργοποιήσει, εκτός από τα προγράμματα, τα περιφερειακά και τα τομεακά, να ενεργοποιήσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σήμερα, ξέρετε το πρόβλημα που υπάρχει με τις τράπεζες, μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ, αλλά και του Juncker, υπάρχουν 5 χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν χρήματα και έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο ΕΣΠΑ, να χρησιμοποιήσουν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να εκταμιεύσουν αμέσως τους πόρους. Αυτά μέχρι σήμερα δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Άρα εμείς λέμε, πρέπει να ενεργοποιηθούν, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα όχι να είναι το θέμα της απορρόφησης ή να λέμε εμείς τα έργα τα προχωρήσαμε, οι υπόλοιποι δεν τα προχωρήσαμε. Το πρόβλημα είναι να προχωρήσει για να βγει η χώρα από την κρίση. Και για να βγει η χώρα από την κρίση θα βγει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα. Το ΕΣΠΑ, τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι ένα εργαλείο που θα βοηθήσουν. Δεν είναι το σύνολο των πόρων, αλλά ένα μεγάλο, ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει να μας βγάλει από την κρίση. Γιατί δεν ενεργοποιείται αυτό, κύριε Κωνσταντινόπουλε?
Γιατί δυστυχώς επί 3 χρόνια η κυβέρνηση, αντί να κάνει, να πάρει τα εργαλεία αυτά, να δώσει τα χρήματα, τα έχει παρκαρισμένα 243 εκατομμύρια όπως γράφουμε και δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Γιατί δυστυχώς υπάρχει μια ανικανότητα. Δεν είναι θέμα αν είναι καλή ή κακή. Υπάρχει θέμα ανικανότητας και διαχείρισης όλης αυτής της υπόθεσης. Αυτό έχει να κάνει με το πώς η κάθε πολιτική παράταξη έχει προτεραιότητες, ποιες είναι οι προτεραιότητες θέσεις και ποιες δεν είναι. Ξέρετε κάτι, αν δείτε στην τεχνική βοήθεια, είτε στην περιφέρεια είτε στα ατομικά προγράμματα, πάμε καλά. Εκεί που είναι δηλαδή για δημόσιες σχέσεις, να δώσουμε καμία διαφήμιση και όλα αυτά, πάμε καλά. Δυστυχώς το πρόβλημα είναι όταν είναι να δώσουμε χρήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό είναι το ζητούμενο. Και όλα αυτά βεβαίως, κύριε Υπουργέ, συμβαίνουν λίγους μήνες πριν από το τέλος του προγράμματος, από το τέλος των μνημονίων, και δεν ακούμε τίποτα για οδικό χάρτη από εκεί και πέρα. Τι γίνεται μετά το τέλος των προγραμμάτων των μνημονίων? Κοιτάξτε, εγώ σήμερα που αυτό που θα έλεγα και θα πρέπει να δούμε με μεγάλη προσοχή και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όλοι, είναι αυτό που έδειξε η Ελστάτ. Νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο καμπανάκι για την κυβέρνηση αλλά και για τη χώρα, γιατί η κυβέρνηση δεν είναι μόνη της. Ζούμε στη χώρα όλοι οι υπόλοιποι και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα σήμερα εκεί που λέγαμε για ανάπτυξη 2%, το τέταρτο τρίμηνο μας προσγείωσε πολύ ανώμαλα με 1,4%. Αν δεν υπήρχε και ο τουρισμός, οι εξαγωγές, σήμερα τα πράγματα ήταν ακόμα χειρότερα. Και λέω τουρισμό γιατί τα γεωπολιτικά ζητήματα έδειξαν ένα πολύ μεγάλο, έδωσαν μια μεγάλη, μεγάλες δυνατότητες στην χώρα. Ξέρετε αυτά που συνέβαιναν στην Τουρκία. Σήμερα όμως είμαστε μπροστά, και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, μπροστά σε μεγάλα θέματα που αφορούν με την γείτονα χώρα. Πρέπει να ξεπεραστούν γρήγορα, γιατί αν χτυπηθεί ο τουρισμός ή υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, να ξέρετε ότι η οικονομία θα κατρακωθεί. Άρα εγώ λέω ότι αυτό που είχαμε σκέψει μέχρι τώρα και έλεγε η κυβέρνηση δεν υπάρχει. Η κατανάλωση πέφτει κατά 8%. Τα εργαλεία που έχουμε δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Είτε λέγονται ΕΣΠΑ είτε λέγεται αναπτυξιακός νόμος. Άρα η χώρα θέλει restart. Και για να υπάρξει restart σε αυτή τη διαδικασία, πρώτον χρειάζονται, κατά την άποψή μου και την άποψή μας, εκλογές. Και το δεύτερο είναι το βασικό. Όχι άλλο εμφυλιοπολεμικό κλίμα πολιτικό στη χώρα. Κοιτάξτε να δείτε, η χώρα έχει πληρώσει πάρα πολύ άσχημα τις εμφυλιοπολεμικές διαθέσεις πρώτα του κυρίου Τσίπρα που έγινε με πρωτοβουλία του κυρίου Τσίπρα αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Θέλει μια σοβαρότητα για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση. Γι' αυτό πρέπει να συνεννοηθούμε πάνω από αυτά τα μικρά κομματικά συμφέροντα για να μπορέσουμε επιτέλους να δούμε διαφορετικά το μέλλον και για μας και για τα παιδιά μας. Ακριβώς. Σας ευχαριστήσω, κύριε Κωνσταντινόπουλε, για την επικοινωνία που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Κύριε Σικήρη, ήταν ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής Αρκαδίας, πρώην υπουργός.